Είναι λοιπόν έτοιμη η σελίδα μου. Είναι το όνομα χρήστη.sites.ss.gr. Βλέπουν λοιπόν, αυτή είναι ο ιστότοπος που θα βλέπει ο επισκέπτης. Και αυτό που με λοιπόν είναι να συνδεθούμε στο διαχειριστικό μέρος του ιστότοπου. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους μπορεί να γίνει. Μπορώ λοιπόν να μπαίνω όπως έκανα πριν στον πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας και με αυτό εδώ το κουμπάκι που λέει σύνδεση να συνδέομαι αυτόματα. Πατάω το κουμπάκι continue. Στο πίνακα ελέγχου πια του ιστότοπου WordPress, όπου εδώ θα γράφω το περιεχόμενο και θα ρυθμίζω τον ιστότοπό μου. Αλλά για να μην κάνουμε συνέχεια αυτή τη διαδικασία να μπαίνουμε στη φιλοξενία, στο τόπο, ας έχουμε για καλό για κακό, ας πάρουμε από εδώ τις ρυθμίσεις, από τη ρύθμιση αυτή, ας πάρουμε λοιπόν, να δούμε, έχει δημιουργήσει αυτόματα για μας έναν διαχειριστή για το WordPress. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη, θα είναι διαφορετικό για σας, και έναν κωδικό. Είναι ο κωδικός του διαχειριστή πια του WordPress, όχι της φιλοξενίας ιστοτόπων. Αν πάτε στο κουμπάκι θα πάρετε και τον κωδικό. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να συνδεόμαστε στον ιστότοπό μας. Θα πηγαίνουμε λοιπόν στον ιστότοπο και θα πηγαίνουμε στο μενού σύνδεση. Αν θέλουμε αυτό το σύνδεσμο, τον βάζουμε στα αγαπημένα και θα βάζουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουμε πια ως διαχειριστές. Θα τα πάρω λοιπόν από εδώ αυτά μία φορά. Θα πάρω λοιπόν το όνομα χρήστη και θα πάρω και τον κωδικό. Έχω αντιγράψει και τον κωδικό και συνδέομαι πια ως διαχειριστής, ως συντάκτης, να γράφω λοιπόν τα άθρα και να ρυθμίζω τον ιστότοπό μου. Βλέπουμε λοιπόν, είμαι στο διαχειριστικό μέρος, ενώ εδώ είναι αυτό που θα βλέπει ο χρήστης. Και μπορώ από εδώ να επισκεφτώ, να πάω μέσω του πίνακα ελέγχου, να πάω κι εγώ ως διαχειριστής να δω πώς είναι η ιστοσελίδα μου, και όταν θα είμαι συνδεδεμένος θα εμφανίζεται και αυτή εδώ η μπάρα. Αυτά λοιπόν για τη σύνδεση στον ιστότοπο WordPress.